Φωτιά στον κατασκευαστικό κλάδο έχουν βάλει ηλιγκιώδεις αυξήσεις στο κόστος των οικοδομικών υλικών. Φτάνουν να αγγίζουν το 50% έως και το 100% σε περιπτώσεις όπως το σκυρόδεμα και τον οπλισμό. Πολλές φορές έχουν βρεθεί σε αδιέξοδο και ο κατασκευαστικός κλάδος, αλλά και οι πολίτες οι οποίοι προσπαθούν να κατασκευάσουν ή έχουν προγραμματίσει να κατασκευάσουν το σπίτι τους είτε κάποια επένδυση. Το ράλι ανόδου των τιμών που εξελίσσεται χωρίς σταματημό μπλοκάρει τόσο την αγορά ακινήτων όσο και τα δημόσια έργα με αναπόφευκτες και αλλεπάλληλες καθυστερήσεις. Δεν περίμενε κανείς τέτοια πράγματα, δεν περίμενε να τα συμβούν αυτά. Πραγματικά λόγω πολέμου, λόγω αύξησης ενέργειας οι τιμές τραβήξαν πάρα πολύ την ανηφόρα. Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, το κόστος κατασκευής ενός ιδιωτικού κτηρίου έχει αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό που να μπλοκάρει την εξέλιξη των εργασιών σε υποανέγερση οικοδομές, με αλυσιδωτές αντιδράσεις και στην αγορά ακινήτων. Τα σκυροδέματα ή όπως είναι ο οπλισμός, όπου αυξήθηκαν και 100% κάποια υλικά από αυτά. Οι θερμοπροσώψεις. Κάποτε λέγαμε ότι το κόστος κατασκευής μιας μέσης οικοδομής πριν από 1,5 χρόνο ήταν γύρω στα 1.200-1.300 ευρώ, τώρα έχει ξεπεράσει τα 1.700-1.800 ευρώ το τετραγωνικό. Τουλάχιστον αυτό είναι η εκτίμηση των κατασκευαστών που μας έρχεται ως πληροφορία. Αντιλαμβάνεστε ότι το κόστος ξεπερνάει το 30-40% αυτή τη στιγμή. Σε ένα κυκαιώνα αναθεωρήσεων προϋπολογισμών και χρονοδιαγραμμάτων βρίσκονται και τα δημόσια έργα. Όπως εξηγεί ο πρόεδρος των εργοληπτών δημοσίων έργων, πρόκειται για ένα πλήρες αδιέξοδο, ιδίως για τις μικρές εταιρείες που έχουν προσφέρει χαμηλές τιμές προκειμένου να αναλάβουν έργα. Εταιρείες που βρεθήκαν πλέον με έργα, στα οποία είχαν δώσει προσφορά με άλλους όρους, δηλαδή με αρκετά μεγάλες εκπτώσεις, γιατί οι μικρές και αυτές τις εταιρείες, όλες αυτές οι εταιρείες κατεβαίνουν σε διαγωνισμούς που κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή στο ποιος θα πάρει τη δουλειά. Σε αυτό λοιπόν τον ανταγωνισμό μεταξύ μας πολλές φορές φτάνουμε οριακά τα πράγματα. Τα περισσότερες λοιπόν συμβάσεις και έργα τα οποία είχαμε ήταν σε μια οριακή κατάσταση ώστε να μπορέσουμε να τα εκτελέσουμε με αξιοπρέπεια, πιστότητα, ποιότητα κλπ. Τώρα αυτή η κατάσταση μας οδήγησε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Έργα που ξεκίνησαν με άλλο προϋπολογισμό συνεχίζονται σε διαφορετικό πλαίσιο και απαιτούν πλήρη αναθεώρηση για να ολοκληρωθούν ώστε να μην κινδυνεύσουν με απένταξη. Έργα έχουν τραβήξει. Έχουν πάρει παρατάσεις και μία και δύο και τρεις και πέντε και δέκα κάποια έργα. Όμως το παλεύουμε ώστε τουλάχιστον να μην διαλύσουμε έργα, να μην αφήσουμε στη μέρα και να μην δημιουργήσουμε προβλήματα, είτε σε χρηματοδότηση, αν είναι άσπα να καθούν οι απενταχθούν. Τα δημόσια έργα είναι μια άλλη διαδικασία στην οποία το κράτος προσπαθεί να αποζημιώσει τις υπάρχουσες συμβάσεις, φτιάχνοντας αναθεωρήσεις τιμών, οι οποίες όμως δυστυχώς δεν ικανοποιούν σε όλο το εύρος των αυξήσεων, είτε στο εργατικό κόστος, είτε στην αύξηση των υλικών, η οποία είναι καθημερινή δυστυχώς. Το κόστος για την κατασκευή ενός δημόσιου κτηρίου από 1.000.000 ευρώ που κόστιζε τα προηγούμενα χρόνια, τώρα φτάνει να ξεπερνά το 1.500.000 ευρώ. Ας πούμε, θα το φτιάχναμε με 1.000.000, σήμερα πάει 1.5. Πήγαμε να είναι 50% πάνω. Πάρα πολύ μεγάλες διαφορές τιμές. Πάρα πολύ μεγάλες και αδειλά. Όταν αγοράζαμε το σίδερο 0,60 και έχει πάει 1,10.